Αυτό το podcast είναι αφιερωμένο στα απόρριτα αρχεία. Πρώτον, επειδή είναι αρχεία, είναι κομμάτια της ιστορίας. Δεύτερον, επειδή είναι απόρριτα, είναι και κομμάτια της στρατηγικής. Έχουμε λοιπόν ένα κράμα ιστορίας και στρατηγικής, το οποίο ζει μέσα στον χρόνο. Αν σκεφτούμε ότι η ιστορία είναι η στρατηγική του παρελθόντος και ότι η στρατηγική είναι η ιστορία του μέλλοντος, καταλαβαίνουμε πως αυτές οι δύο έννοιες μπορούν να αποτελούν όντως ένα κράμα για την ανθρωπότητα. Όταν έχουμε πρόσβαση λοιπόν σε αυτά τα απόρριτα αρχεία, πρώτα απ' όλα πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι μόνο σημαντικά από μόνα τους, αλλά κατά πόσο μπορούν να φωτίσουν άλλα γεγονότα που θεωρούμε ότι είναι γνωστά. Τα απόρριτα αρχεία δίνουν νέες ερμηνείες, εξηγούν σε βάθος νοήματα που είχαν υπονοούμενα. Ανατρέπουν πληροφορίες οι οποίες μετατρέπονται μερικές φορές σε απλή παραπληροφόρηση. Όταν το βλέπουμε με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να καταλάβουμε ότι τα απόρριτα αρχεία είναι εκφύσεις, αποκαλυπτικά, γιατί δεν ανακαλύπτουν κάτι. Πραγματικά αποκαλύπτουν μια ιδέα, έναν κώδικα, έναν πυρήνα που αλλάζει όχι μόνο τα δεδομένα, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε πράγματα που θεωρούσαμε ότι είναι δεδομένα. Είναι λοιπόν ένα δώρο, ένας κώδικας του παρελθόντος για το μέλλον, που μας δημιουργεί στο μυαλό μας μία διασύνδεση και καταλαβαίνουμε ότι είχε νόημα να είναι απόρριτα εκείνη την εποχή, έχει νόημα να μην είναι πλέον απόρριτα στην εποχή μας και να μπορούμε να αναλύσουμε την ιστορία με ένα στρατηγικό τρόπο και να αναδείξουμε ιστορικά τη στρατηγική που επιλέχθηκε εκείνη τη στιγμή. Έχουμε στο μυαλό μας πολλά παραδείγματα από απόρριτα αρχεία, τα οποία είναι πλέον ανοιχτά και έχουν διαμορφώσει την κλασική ιστορία. Θα λέγαμε μάλιστα ότι αυτή η κλασική ιστορία γίνεται όλο και πιο βαθιά χάρη σε αυτά τα κείμενα. Άρα θυμίζουν παλιά κείμενα που μπορεί να είναι της ιστορίας ή ακόμα και της πίστης και το πώς διαμορφώνουν τις σκέψεις των ανθρώπων μετά από αιώνες. Εδώ όμως είναι πιο συμπυκνωμένη η γνώση η απόρριτη που αλλάζει δομικά τα στοιχεία που μας επιτρέπει να πούμε ότι είναι ακόμα πιο εντυπωσιακά, ακόμα και αν δεν έχουν απαραίτητα το ίδιο βάθος. Αυτή η αποκάλυψη που προκαλεί το απόρριτο αρχείο είναι σημαντική, είναι θεμελιακή, είναι συμβολική, αλλά είναι και ανθρώπινη, γιατί μας δείχνει πώς λειτουργήσαν οι διασταυρώσεις και πώς θα λειτουργούσουν και πώς θα λειτουργήσουν οι διακλαδώσεις πριν και μετά από ένα γεγονός το οποίο έχει πάχος χρόνο και το οποίο αποτελεί σημείο αναφοράς και για το παρελθόν και για το μέλλον. Έτσι με αυτόν τον τρόπο καταλαβαίνουμε ότι τα απόρριτα αρχεία
αποτελούν εμπλουτισμό για το μέλλον, ερχόμενα από το παρελθόν, γιατί ουσιαστικά είναι χρονική γέφυρα.